Τώρα, να συνδεθούμε με τον Άβαρχο εν αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού, Βασίλη Πολίτη. Άβαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μεραπελέδη. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πόλεμος στη Γάζα, πόλεμος στην Ουκρανία, παντού έχει εξελίξεις, αλλά έχουμε και εμείς μεγάλες πιέσεις στα εθνικά μας θέματα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ράμα, που έφερε πόσα πούλμα με 2.000 πολίτες Αλβανούς στο Γαλάτσι για να επισκεφθεί τους εδώ ομογενείς Αλβανούς. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τον κύριο Ράμα, ο οποίος με πρόφαση ότι θα γίνουν εκλογές το 2025 και θέλει να μιλήσει στους Αλβανούς οι οποίοι μένουν στην Ελλάδα, ζήτησε μια ιδιωτική επίσκεψη και τους συγκέντρωσε στο Γαλάτσι, στο κλειστό γήπεδο, για να μιλήσει δίθεν για τις εκλογές. Βέβαια, από ό,τι ξέρω, τα μηνύματα δεν ήταν και τόσο μόνο για τις εκλογές, ήταν και άλλα μηνύματα υπέρ της Μεγάλης Αλβανίας. Ο κύριος Ράμα, παρόλο ότι οι σχέσεις μας τώρα τελευταία λόγω του κύριου Μπελέρη δεν είναι και τόσο καλές, διάλεξε και την ημερομηνία φυλάκισης του κύριου Μπελέρη. Και παράλληλα, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να είναι ιδιωτική επίσκεψη και να φέρνεις από τη χώρα σου 2.000 ομοεθνείς σου για να κάνεις τόσο τεράστια εκδήλωση στο Γαλάτσι. Είναι αυτή η ιδιωτική επίσκεψη? Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ιδιωτική επίσκεψη. Θα μου επιτρέψετε να μην τη θεωρήσω ιδιωτική επίσκεψη, κύριε Μαναβελίδη. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι ήθελε να δείξει και εδώ στην ελληνική κυβέρνηση ότι έχει δύναμη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλους από αυτούς που μαζευτήκαν στο Γαλάτσι σήμερα, που υπερβήκαν τις 5.000, θα πρέπει να πούμε ότι οι περισσότεροι ψηφίζουν και στην Ελλάδα και ψηφίζουν για τις ευρωεκλογές. Ήθελε λοιπόν να δείξει ίσως με την επίσκεψή του αυτή ο κ. Ράμα στον κύριο Μητσοτάκη, ότι εγώ είμαι εδώ και έχω μια μεγάλη δύναμη που μπορεί να επηρεάσω τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Γιατί όπως βλέπετε. Μήνυμα, ξεκάθαρο ήταν. Γιατί βλέπετε ότι πλέον η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα της πολίτης δεν τους ενδιαφέρουν τα εθνικά θέματα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν τις ευρωεκλογές και γι' αυτό έχουν ρίξει ένα μεγάλο βάρος. Δεν ξέρω, να πιστεύω ότι αυτή η διπλωματική αυρότητα, θα μου επιτρέψετε να πω, και στα θέματα της Τουρκίας και στο θέμα του κύριου Ράμα και στο θέμα και των Σκοπίων, γιατί είχαμε και το θέμα των Σκοπίων σήμερα. Τα ξέρετε πολύ καλά ότι η πρόεδρος των Σκοπίων μετοπορκίστηκε, είπε την λέξη Μακεδονία. Ναι, όντως, να βάλω και να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπουν. Παρακαλώ. Δεν μας υπολογίζουν στη Βόρεια Μακεδονία και λένε ό,τι θέλουν. Δεν αγνοούν την συμφωνία των Σπρεσπών, το οποίο βέβαια είναι και αντισυνταγματικό σύμφωνα με το δικό του σύνταγμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Φωστό. Δεν μας υπολογίζει ο κύριος Ράμα, γιατί είναι προκλητικό να κάνεις μια τέτοια φιέστα μέσα στην Αθήνα, ειδικά άμα το κάνεις με πονηριά για να στείλεις αυτό το μήνυμα στην ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Ερντογάν δεν έχει σταματήσει ποτέ τις προκλήσεις. Λέμε πόσο καλό το κλίμα είναι ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά έχει βάλει την Γαλάζια Πατρίδα μέσα στα σχολικά βιβλία, έχει κάνει τη Μονή της Χώρας τζαμί, είχε κάνει και την Αγία Σοφία τζαμί, έχει δεσμεύσει πόσες φορές με Νόταμ το Μισό Αιγαίο, έκανε την άσκηση Θαλασσόλικος, που είναι μια τεράστια άσκηση, πιάνει από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Έχουν φτιάξει πάνω στα κατεχόμενα, στα σύνορα, στην πράσινη γραμμή, έχουν φτιάξει τεράστιες εγκαταστάσεις πολεμικές. Για ποιο λόγο αυτό μένει προς ερμηνεία? Όλα αυτά, όταν είμαστε σε μια καλή περίοδο, όλα αυτά όταν μας λένε από την κυβέρνηση ότι η ελληνική διπλωματία ισχυροποιεί και μεγαλώνει την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, είναι μια εκφράση που χρησιμοποιούσε σαν Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Δένδιας πολύ συχνά. Πώς γίνεται να μας χτυπούν όλοι όταν μεγαλώνει η Ελλάδα τόσα χρόνια? Μήπως μας βλέπουν ως πιο αδύναμους? Ξέρετε, μου θυμίζει διπλωματική αυτή η αυρότητα που δείχνουμε σε εμείς όλα αυτά τα εθνικά θέματα. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε ένα δημοφιλή κωμικό, τον Αλέκο τον Τζαρετάκο, που έγινε πολύ γνωστός, αγαπητός, πάρα πολύ αγαπητός σαν ηθοποιός και σαν κωμικός, γιατί έπαιζε τον ρόλο του Καρπαζόη Σπράκτορα. Μου φαίνεται λοιπόν ότι δυστυχώς η ελληνική διπλωματία, με τη μεγάλη διπλωματική αυρότητα που έχει, ξεχνάει πολλές φορές την εθνική αξιοπρέπεια και παίζει τον ρόλο του Καρπαζόη Σπράκτορα. Γιατί αυτή τη στιγμή πάει ο κ. Μητσοτάκης να μιλήσει στην Άγκυρα, ενώ πολύ σωστά, όπως είπατε, έγινε η Μονή της Χώρας τζαμί, θα μπαίνουν τα σχολεία. Γιατί αυτό είναι σημαντικό που είπατε προηγουμένως, ότι για τα επόμενα 50-100 χρόνια οι γενιές που θα πηγαίνουν στα σχολεία στην Τουρκία θα ξεκινάνε με ένα μίσος για τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα ξεκινάνε δηλαδή να ξέρουν ότι η Ελλάδα κατέχει το Αιγαίο, γιατί είναι δικιά τους η Γαλάζια αυτή πατρίδα. Ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάει αύριο, μετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη, ξεκινάει το μισό Αιγαίο και, όπως είπατε, και η Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο η άσκηση Θαλασσόλικος. Και μάλιστα μας ζητήσανε να κάνουν και ασκήσεις search and rescue μέσα στο Αιγαίο. Και το πιο σημαντικό, ότι δώσαμε βήμα μέσα από μια έγκριτη εφημερίδα κυριακάτικη, την Καθημερινή, στον κ. Ερντογάν, να μας πει ότι εμείς
δεν θέλουμε μόνο μερικές λύσεις, θέλουμε ένα πακέτο λύσεων. Και το πακέτο λύσεων ποιο είναι, κύριε Μαραβελίδη? Για αποστατικωμένα νησιά, να συζητήσουμε για τις γκρίζες ζώνες, να μιλήσουμε για τα χωρικά ύδατα, να μιλήσουμε για τη δίθεν τουρκική μειονότητα στη Θράκη, να μιλήσουμε για τον αέριο χώρο των 10 ναυτικών μιλίων, ενώ εμείς από την αντίθετη πλευρά δεν έχουμε κάνει κουβέντα καθόλου μα καθόλου για την Κύπρο. Αυτά λοιπόν, εγώ νομίζω ότι με την καραμέλα αυτή συνεχώς που λέμε ότι εμείς η Ελλάδα πηγαίνει με το διεθνές δίκαιο, δεν νομίζω ότι κερδίζουμε τίποτα. Απλώς δείχνουμε ότι μπορεί να ότι είμαστε διπλωματικά ευγενικοί απέναντι σε όλες αυτές τις χώρες των Βαλκανίων, αλλά αυτοί δεν φαίνονται και τόσο φιλικά απέναντι στη χώρα μας. Ναι, και έχει ένα ενδιαφέρον πώς θα πάμε από εδώ και πέρα. Γιατί ο τουρκικός τύπος έγραφε χθες και άλλες εφημερίδες και εδώ στην Ελλάδα ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευσης κυριαρχίας μέσα στη συζήτηση που θα έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Τούρκο Πρόεδρο. Κάτι το οποίο βέβαια είναι πολύ μακριά και ενάντια από τη θέση την επίσημη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι, γιατί κύριε Μαραβελίδη, το Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι εμείς έχουμε να μόνο διαθετήσουμε τα θέματα της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας. Και από την άλλη πλευρά λέει εμείς πάμε για ένα πακέτο λύσεων, κ. Ζωδογάν, και το μόνο στο διαπίδεται εντύπωση και σε κάθε μερίδιο, όπως είδατε. Και το πακέτο λύσεων, όπως σας είπα, αφορά 5 τομείς, οι οποίους εμείς δεν τους έχουμε συζητήσει καθόλου. Άρα φαίνεται, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια προσυνεννόηση, γιατί αυτή τη στιγμή ο κ. Μητσοτάκης πάει αύριο για να συζητήσει, ο Ερντογάν είπε, για το πακέτο λύσεων. Δηλαδή θα μοιράσουμε το Αιγαίο, υπάρχει μια νέα συμφωνία του Αιγαίου που θα γίνει και δεν το ξέρουμε. Νομίζω πλέον ότι αυτή, όπως σας είπα και πριν, η διπλωματική αυρότητα που δείχνουμε καταρακώνει μερικές φορές την εθνική αξιοπρέπεια και θα πρέπει να σηκώσουμε λίγο και ψηλά το κεφάλι μας. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι όταν σε μια διαπραγμάτευση κάτι ζητάει μία πλευρά, κάτι ζητάει άλλη, συνήθως τα βρίσκουν στη μέση. Αν όμως μόνο η μία πλευρά ζητά πράγματα, που η Τουρκία είναι που συνήθως κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου ζητάει πάρα πολλά πράγματα, και εμείς απλά μένουμε στα θέματα του διεθνούς δικαίου, στη διεθνή νομιμότητα, τι μπορούμε να περιμένουμε? Έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ότι όταν κάνουμε μια διαπραγμάτευση, η διαπραγμάτευση είναι επί ίσης όρης, δηλαδή είναι win-win. Αλλά δυστυχώς εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν κάνει πίσω ούτε ένα βήμα. Ούτε ένα βήμα από αυτά που ζητάει, ούτε ένα βήμα από τη στρατηγική που έχει θέσει για τα επόμενα χρόνια και συνεχώς ζητάει. Και εμείς λέμε ότι ναι, πολύ καλά λέει και ο κ. Μητσοτάκης, ότι καλύτερα να κάθεσαι σε ένα τραπέζι και να συζητάς παρά να έχεις με τη σκανδάλη το πιστόλι στο κεφάλι. Συμφωνώ εγώ μαζί του. Αλλά βέβαια να σας πω κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι δεν είμαστε αφελείς και δεν θα αντιδράσουμε σε οποιαδήποτε πρόκληση Τουρκίας. Εγώ όμως θεωρώ ότι όχι μόνο αφελείς είμαστε, αλλά είμαστε και τρομερά απαθείς σε όλες αυτές οι προκλητικές ενέργειες που κάνει ο Ερντογάν. Και συνεχώς εμείς λέμε θα τα βρούμε, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Τι κάνουμε, κερδίζουμε χρόνο για να περάσει και αυτό το καλοκαίρι, να περάσουν και το επόμενο καλοκαίρι. Ενώ ο Ερντογάν συνεχίζει αμετανόητα και προκλητικά όλες τις ενέργειες που έχει βάλει και όλα τα στρατηγικά σχέδια που έχει μέσα στο κεφάλι του. Κερδίζουμε χρόνο ή τον χάνουμε στην πραγματικότητα? Δηλαδή, λέγαμε τώρα για τα σχολικά βιβλία που θα έχουν την γαλάζια πατρίδα, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνανε στη Βόρεια Μακεδονία δεκαετίες. Δηλαδή, σωστά. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και έχουν διδαχθεί ότι η δική τους χώρα φτάνει μέχρι τη θάλασσα, φτάνει μέχρι το Αιγαίο. Δηλαδή, είναι δύσκολο να συνεννοηθείς με αυτούς τους ανθρώπους όταν σου λένε ότι γνωρίζουν την αληθινή ιστορία. Είπατε κάτι πολύ σωστό τώρα και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή είχα την εμπειρία και ήμουν 6 μήνες παρατηρητής στα Σκόπια το 92 με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τα παιδιά που είχαν μεγαλώσει μέχρι το 1992 ξέραν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σκοπιανός. Mm-hmm. Ξέραν ότι η Θεσσαλονίκη, η Σολούν κατά αυτούς, ανήκει στα Σκόπια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώσαν και αυτοί οι άνθρωποι ήταν σήμερα υπουργοί, έχουν γίνει πρωθυπουργοί, έχουν τα ενία στην πολιτική εξουσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν από την αντίθετη πλευρά την Τουρκία, αυτό που με έγινε τώρα με τον πρόσφατο νόμο που θα μπορούν να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά με τη γαλάζια πατρίδα, η επόμενη και μεθεπόμενη γενιά λοιπόν τι θα γίνουν χειρότερα από τον Ερντογάν και από αυτούς που βρίσκονται γύρω από τον Ερντογάν σήμερα στα θέματα της στρατηγικής της Τουρκίας και του επεκτατισμού που έχει η Τουρκία. Μάλιστα. Ναύαρχε, και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε από το Τουρκικό Κόντρα. Καλό βράδυ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.